Ο Σοκράτης Κόκαλης, που ήταν γιος ενός αριστερού αντάρτη, σήμερα είναι ένας από τους 500 πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη. Επιπλέον, είχε την προεδρία του Ολυμπιακού για 17 χρόνια και άλλαξε εντελώ την πορεία της ομάδας. Ταυτόχρονα όμως, πριν μερικά χρόνια, του ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελία πρωτοδικών για μία σειρά κακουργημάτων. Μεταξύ άλλων, για κατασκοπία εις βάρος της Ελλάδας ως πράκτορας της στάζη. Απάτη το των μετόχων τη Η υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων δραχμών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματο και δωροδοκίε σε βαθμό κακουργήματο. Αυτή είναι η ιστορία του Σοκράτη Κόκαλη του Πρεσβύτερου. Βρισκόμαστε στο 1939 στην Αθήνα, όπου στι 27 Μαου γεννιέται ο Σοκράτη Κόκαλης Ο πατέρα του, Πέτρο Κόκαλης ήταν αντισυνταγματάρχη υγειονομικού στο σώμα στρατού στην Ήπειρο, κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ήταν επίση επιφανέστατο τρέχο αριστερά μαζί με άλλου διανοούμενου τη εποχή. Οι πολιτικέ του πεπιθήσει τον έβαλαν σε πολλού μπελάδε. Επιπλέον, τον καταδίωκαν οι Γερμανοί επειδή ήταν ένα από του πρωτοστάτε τη εθνική αντίσταση. Παρά τι αντίξουσε συνθήκε τη κατοχή, είχε αδυναμία στο γιο του, ένα ζωντανό και ανήσυχο πνεύμα. Ο Σοκράτη ήταν ένα μικρό διάολο, με το νου μονίμω στι καταλήξει του παιχνίδι. Η επιστροφή τη οικογένεια στην Αθήνα έγινε μετά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβριου του 1944, αφού είχαν αποχωρήσει για τελευταία γερμανικά στρατεύματα. Το κλίμα όμω ήταν βαρύ και επιδεινώθηκε από τι ταραχέ τη Ελλάδα με τα τάγματα ασφαλεία και τα θλιβερά γεγονότα στα Δεκεμβριανά. Ο Πέτρο Κόκαλη κατηγορείται για συμμετοχή και διοργάνωση των συγκρούσεων αυτών. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει την έδρα του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και να τρέχει για άλλη μια φορά. Σαν να μην έφταναν οι εξωτερικέ αναταραχέ, η υγεία του ήταν ήδη βαριά κλονισμένη. Το 1946 είχε το πρώτο του καρδιακό επεισόδιο. Λίγου μήνε αργότερα, παθαίνει δεύτερο, σοβαρότερο καρδιακό, το οποίο τον οδήγησε να φύγει στο εξωτερικό για ιατρικού λόγου. Νοσηλεύτηκε στη Γαλλία και αργότερα στην Ελβετία, όπου τον συνάντησαν η σύζυγο του Νίκη μαζί με τον Σοκράτη. Το φθινόπορο του 1947, η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο Βελιγράδι. Αργότερα. Επέστρεψαν στην Ελλάδα, όπου ο Πέτρο έγινε υπουργό στην προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση. Δυστυχώ, η διαμονή του στην Ελλάδα δεν κράτησε για πολύ. Ταξίδευσε στην Ουγγαρία ω ενδιάμεσο σταθμό, και συνέχεια πάλι προσωρινά στο Βουκουρέστι. Εκεί διαπιστώνει ότι η Ρουμανία δεν είχε τι ιδανικέ συνθήκε για να ασκήσει το επάγγελμά του ή να εξελίξει την επιστήμη του, και ήταν απαραίτητο πάλι να βρει μια νέα διέξοδο. Ο Πέτρο είχε σχέσει με τον τότε Υπουργό Παιδεία τη Λαϊκή Δημοκρατία Γερμανίας, Γερμανία, Πολ Βάντελ. Γνώριζε επίση άριστα γερμανικά. Αυτοί οι παράγοντε τον οδήγησαν να εγκατασταθεί μόνιμα στην DDR, την τότε Ανατολική Γερμανία. Ο μόνος που δεν ακολούθησε την οικογένειά του ήταν ο Σοκράτη. Με απόφαση της μητέρας του παρέμεινε στο Βουκουρέστι για να ολοκληρώσει το γυμνάσιο. Στη συνέχεια, ο Σοκράτη μετέβει στη Μόσχα. Εκεί εγγράφηκε στο τμήμα φυσικών και ηλεκτρονικών επιστημών του φημισμένου κρατικού πανεπιστημίου Μιχαήλ Λομονόσοβ. Στη Μόσχα τον επισκέφτηκε πολλέ φορέ ο πατέρα του, που είχε αναγνωριστεί πλέον παγκοσμίω ω επιστήμονα. Ο Σοκράτη Κόκαλης ήταν υπόδημα φοιτητή. Άρεσε στι σπουδέ του και με ιδιαίτερη αγάπη για τα σπορ και ειδικά το ποδόσφαιρο, το οποίο έκτοτε αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τη ζωή του. Όταν ολοκλήρωσε τι σπουδέ του στη Μόσχα, μετακόμισε στο Ανατολικό Βερολίνο για ξανά την οικογένειά του, και παράλληλα σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Χάμπολτ, όπου απέκτησε πτυχίο φυσική. Στι 15 Ιανουαρίου του 1962, μία αναπάντηχη τραγωδία σοκάρει την οικογένεια. Ο Πέτρο Κόκαλη πεθαίνει από καρδιά όταν ο γιο του ήταν μόλις 23 ετών. Την επόμενη μέρα, δημοσιεύθηκε στην Ελλάδα η εφημερίδα Αυγή με ένα συλληπιτήριο τηλεγράφημα του πολιτικού Ουλμπριχτ στη σύζυγό του Νίκη. Εκείνη έστειλε αίτημα στον πρωθυπουργό τη Ελλάδα, Κωνσταντίνο Καραμανλή, ώστε να τη επιτρέψει να γίνει κηδεία του σύζυγου τη στην Αθήνα, σύμφωνα με την τελευταία επιθυμία του ίδιου. Παρά τι όποιε αντιπαραθέσει με την πολιτική ηγεσία τη χώρα, τελικά εγκρίθηκε το αίτημα τη οικογένεια Κόκαλη. Έτσι, στι 28 Ιανουαρίου του 1962, ο Πέτρο Κόκαλη κηδεύτηκε στο πρώτο Αθηνών. Τον καθηγητή αποχαιρέτησε πλήθο κόσμου, οι περισσότεροι άνθρωποι του πνεύματο, διακεκριμένοι επιστήμονε και πολιτικοί. Ακόμα και ο Γιάννη Ρίτσο έγραψε κάποιε φράσει στον τάφο του. Παράλληλα, ο Σοκράτη επιστρέφει στο Βερολίνο για να συνεχίσει τι σπουδέ του. Απέκτησε τον μεταπτυχιακό του τίτλο στην ηλεκτρονική το 1963. Την ίδια χρονιά ξεκινάει να επενδύει και σε επιχειρηματικέ δραστηριότητε. Η διαμονή του στο Βερολίνο είναι για άλλη μια φορά αρκετά δύσκολη. Σύμφωνα με τους του επικριτέ του, ο φάκελο 953 63 τη Μυστική Υπηρεσία τη Ανατολική Γερμανία τον εμφανίζει ω πράκτορα τη τάζη Μυστική Αστυνομία του Κράτου. Ωστόσο, ο πρώην διοικητή των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών, Κώστα Τσίμα, είχε δηλώσει τα εξή. Ο κύριο Κόκαλη είναι Έλληνας πατριώτης. Αυτό είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω ω παλιό διοικητή ΣΕΙΠ. Δούλεψε στα Βαλκάνια και αλλού για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, σαν γνήσιο πατριώτη, σαν παιδί αντάρτη, παιδί ελασίτη και έκανε και πάρα πολύ καλή δουλειά. Η κληρονομιά του πατέρα του και οι πολιτικές γνωριμίε στην Αθήνα του επέτρεψαν να φύγει από τη Γερμανία και να γυρίσει στην Ελλάδα. Αυτό το πετύχε με τη βοήθεια του Ιωάννη Παπαγεωργίου, εκδότη εφημερίδα Αθηναϊκή και άλλων δημοφιλών περιοδικών τη εποχή. Στα 26 του χρόνια, ο Σοκράτη για πρώτη φορά είχε τη δυνατότητα να ζήσει απελευθερωμένο και να χαρεί τα νιάτα του στα νυχτερινά στα γη τη Αθήνα, με γλέντια στη θρυλική κουίντα στην Κυψέλη. Έχει άριστη παιδεία, ένα μοναδικό οικογενειακό παρελθόν και φίλου σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Όσοι τον συναναστρέφονταν, μιλούσαν για έναν πανέξυπνο άνθρωπο, κοινωνικό, με ανησυχίε και καλή διάθεση. Την ίδια εποχή γνωρίζει και ερωτεύτηκε ραυνοβόλα τη Σοφία Σκούρα, είναι η κόρη του Σπύρου Σκούρα, Ελληνοαμερικανού ιδρυτή τη 20th Century Fox και προσωπικού φίλου του Προέδρου Ρούσβελτ. Παντρεύονται και το 70 αποκτούν τον πρώτο του γιο, Πέτρο Κόκαλη. Το 74 ο Σοκράτη, μαζί με τον αδελφικό του φίλο και μετέπειτα συνεργάτη Κώστα Δημητριάδη, ιδρύει την Integra. Πρόκειται για μια εταιρεία ηλεκτροτεχνικών συστημάτων. Εισάγει τα προϊόντα τη AHB Electrotechnic Import and Export από το Ανατολικό Βερολίνο. Η εταιρεία εξελίσσεται ταχύτατα σε αποκλειστικό αντιπρόσωπο. Μεγαλώνει τόσο πολύ που το 77 οι δύο επιχειρηματίε αναγκάζονται να ιδρύσουν την Τρακόμ. Στην αρχή είναι ένα όροφο στην Αργυρούπολη, όπου 12 ατομα συναρμολουν συναρμολογούν εξαρτήματα high-tech. Μεταξύ του 77 και του 82 η εταιρεία επεκτείνεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή τηλεπικοινωνικών προϊόντων και συστημάτων. Ταυτόχρονα επανεπενδύει διαρκώ το σύνολο των ετήσιων κερδών τη. Αναπτύσσεται με τέτοιου ρυθμού που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει κολοσσό. Αν θέλει και εσύ να επενδύσει σε μεγάλε εταιρείε τεχνολογία, ο ευκολότερο τρόπο για να το κάνει είναι με έναν δωρεάν λογαριασμό στη Freedom 24. Αν πάλι προτιμά να γνωρίσει τα χρηματιστήρια και την αστάθειά του, ή θέλει να αφιερώσει λίγο χρόνο για να αναλύσει καλύτερα την αγορά, αξίζει να ρίξει μια ματιά στο λογαριασμό D. Προσφέρει επιτόκιο 2,5% για καταθέσει σε ευρώ και έχουμε πάντοτε πλήρη πρόσβαση στα χρήματά μα. Επιπλέον, τα νέα αποταμιευτικά προγράμματα έχουν επίση επιλογέ για προθεσμικέ καταθέσει: 3, 6 ή 12 μηνών με υψηλότερο επιτόκιο, έω 4,26% για τα ευρώ και 6,13% για τα δολάρια. Στο μεσοδιάστημα, ο Σοκράτη παραμένει αθεράπευτα ποδοσφαιρόφιλο και Ολυμπιακό. Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, περνάει και αυτή από κύματα. Παίρνει διαζύγιο από τη Σοφία Σκούρα και παντρεύεται τη δεύτερη σύζυγό του, την Ελένη Φαρμάκη. Με την οποία θα αποκτήσει το δεύτερο του γιο, τον Τίνο. Το 84 γεννιέται στο Μιλάνο ο τρίτο γιο του Κόκαλη, ο Σοκράτη Τζούνιορ. Την ίδια χρονιά η Ιντρακό μεταφέρεται σε ιδιώκτητε εγκαταστάσει στην Παιανία. Η εταιρεία αναπτυσσόταν διαρκώ και κατάφερε να πρωτοστατήσει στον τομέα τη. Παράλληλα, δοκίμασε να επεκταθεί και στον τομέα των ενεργειακών υποδομών. Το Σεπτέμβριο του 86 ήταν πλέον απαραίτητο ο εξυγχρονισμό και η ψηφιοποίηση του ελληνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Οι πολιτικέ γνωρισμίε του πρωταγωνιστή μα του επέτρεψαν να συμμετάσχει ενεργά στο στρατηγικό σχεδιασμό. Συνδέθηκε φιλικά με δύο ανθρώπου από το στενό περιβάλλον του Παπανδρέου. Ο ένα ήταν ο τότε διοικητή του ΟΤΕ, απόστρατο αξιωματικό διαβιβάσεων, Θεοφάνη Τόμπρα. Ο δεύτερο ήταν ο επιχειρηματία και αθλητικό παράγοντα, Γιώργο Λούβαρη, που αργότερα έγινε συνεργάτη στον Ολυμπιακό. Ο εξυγχρονισμό του τηλεπικοινωνιακού δικτύου τη Ελλάδα δεν ήταν εύκολη υπόθεση η άτυπη και σιωπηρή συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών υπαγόρευε να γίνει είσοδο στην ψηφιακή εποχή με ευρωπαϊκή και όχι αμερικανική τεχνογνωσία. Ο Ανδρέ Παπανδρέου, στενό και αγαπητό φίλο μου τον Κόκαλη, είχε τι αντιρρήσει του. Τελικά όμω, αποφάσισε να μοιραστεί η πίτα στη γαλλική Αλκατέλ, τη σουηδική Έριξον και τη γερμανική Μίζενς. Ε, Ζήμεν, σε Στα τέλη του 88, οι μεγαλοεκδότε άρχισαν να πιέζουν ασφιχτικά τον Ανδρέα και να επιτίθενται σε αυτόν και την κυβέρνησή του. Ο Σοκράτη Κόκαλη τον υποστήριζε στεναρά μέσω και τη δική του εφημερίδα, με τίτλο Επικαιρότητα. Η Intracom συγκαταλαγείται σήμερα μεταξύ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ο όμιλο τη επεκτάθηκε σε χώρε εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των άλλων εταιριών που ίδρυσε ο Κόκαλη συγκαταλέγονται η Intralot, εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, και η Intracom Holdings. Σε αυτή ανήκουν η Intracom Telecom, η Intracom Defense, εταιρεία αμυντικών συστημάτων, Net Company Intrasoft, Ελλάς Online, Intracat και AIT. Ο όμιλος της Intracom Holdings απασχολεί περισσότερους από 6.200 εργαζομένους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 1997 ο Σοκράτης Κόκαλης ανακηρύχθηκε John Harvard Fellow αφού συνέστησε το πρόγραμμα Κόκαλη στη σχολή Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει υποτροφίε στη δημόσια διοίκηση, σε σπουδαστέ από την Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, καθώ και από τη Μέση Ανατολή. Επίση, στοχεύει στη διασφάλιση τη ειρήνη, τη δημοκρατία και των οικονομικών αλλαγών στην περιοχή, μέσα από την έρευνα και άλλε εκτενέ δραστηριότητε. Το 88 άνοιξε επίσημα για πρώτη φορά τι πόρτε του το Ιδρυμα Κόκαλη. Είναι ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που επικεντρώνεται σε εκπαιδευτικά θέματα και αναπτυξιακού τομεί στην πρωτεύουσα. Προ τιμήν τη μνήμη του πατέρα του, διακεκριμένο καθηγητή χειρουργική στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα. Μέσω του Ιδρύματο αυτού, έχει ιδρύσει στην Παιανία το Athens Information Technology, το οποίο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Carnegie Mellon παρέχει πρόγραμμα Master in Information Networking, MSIN. Οι δραστηριότητε του επιχειρηματία επεκτείνονται γενικά στου τομεί πληροφορική και των ηλεκτρονικών. Όσον αφορά τι ξένε γλώσσε, γνωρίζει από τα αγγλικά, γερμανικά και ρωσικά. Επίση, μιλάει ρουμανικά, ιταλικά και γαλλικά. Εκτό από την αγάπη για τι επιχειρήσει, η αγάπη για τα σπορ τον οδήγησε σε άλλε υψηλέ θέσει. Υπήρξε πρόεδρο τη ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού για 17 χρόνια, από το Μάιο του 1993 έω το Δεκέμβριο του 2010. Ω άνθρωπο δραστηρίο, δεν καταπιάστηκε μόνο με ένα άθλημα, αλλά με δύο συγχρόνου. Γι' αυτό ανέλαβε την προεδρία της ομάδας μπάσκετ του ίδιου συλλόγου από το 1991 έω το 2004. Και χάρη σε αυτόν, οι παίχτες και οι φίλαθλοι έζησαν μοναδικές στιγμές. Σε αυτό το διάστημα, ο Ολυμπιακό κατέκτησε 12 πρωταθλήματα, 4 κύπελα, 4 νταμπλ και 3 σούπερ κάπ στο ποδόσφαιρο. Επίσης, 5 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 2 νταμπλ και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ο Σοκράτη Κόκαλης είναι γνωστό για τις μεγάλε τσέπε του. Οπότε, εκτό από τα καθήκοντά του ω πρόεδρο, εξασφάλισε επίση ένα καινούριο και σύγχρονο γήπεδο, το στάδιο Γέωργιος Καραϊσκάκη. Στη συνέχεια, συνέβαλε στον εκμοντερνισμό των προπονητικών εγκαταστάσεων τη ομάδα του Ρέντι και στην κατασκευή νέων γραφείων του συλλόγου στην πλατεία Αλεξάνδρα. Να σημειωθεί ότι όταν απέκτησε την Παϊό Ολυμπιακός το Μάιο του 1993, είχε ήδη 6 χρόνια σειρά χωρί να έχει κερδίσει κάποιο πρωτάθλημα. Ταυτόχρονα, η ομάδα αντιμετώπιζε τεράστια οικονομικά προβλήματα σχεδόν σε κάθε αγώνα του παλιού στα δύο καραϊσκάκι σημειώνονταν επεισόδια. Έτσι, τα πρώτα τρία χρόνια ο επιχειρηματία ασχολήθηκε κυρίω με την οικονομική εξυγίανση. Από τη σεζόν 96-97 μέχρι και σήμερα, η ομάδα του Ολυμπιακού έχει κατακτήσει σχεδόν όλα τα πρωταθλήματα. Από το 2010, μετά την ανάληψη προεδρία από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Σοκράτη Κόκαλη παραμένει μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΠΑΕ. Εκτό από όλε αυτέ τι νίκε, το βιβλιογραφικό του κόκαλι περιέχει και κάποια μελανά σημεία. Το Φεβρουάριο του 2002, έπειτα από τρει αυτεπάγγελτε προκαταρτικέ έρευνε, του ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών Δημήτρη Παπαγγελόπουλο για μία σειρά κακουργημάτων. Οι κατηγορίε ήταν οι εξή. Κατηγορία 1. Κατασκοπία ει βάρο τη Ελλάδα ω πράκτορα τη τάζη έω και το 1989. Αρχικά ω πληροφοριοδότη και έπειτα Συνεργάτη του Υπουργείου Κρατική Ασφάλεια τη Ανατολική Γερμανία. Κατηγορία 2. Κακουργηματική απάτη ει βάρο των μετόχων τη Indracom, που φέρεται ότι διέπραξε μέσω τη απόκρυψη και ενθυλάκουση των εσόδων που προέκυψαν από συμβάσει στο πλήσιο ανάπτυξη του ρωσικού λότου. Κατηγορία 3. Υπεξαίρεση πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών από ποσά προέρχονταν από συμβάσει με το ρωσικό και το ρουμανικό δημόσιο. Κατηγορία 4. Κατοχή, διακίνηση και εν τέλει νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε που ενέπιπταν στι διατάξει προεξεπλήματο βρώμικου χρήματο. Κατηγορία 5. Δωροδοκίε σε βαθμό κακουργήματο σε συνάρτηση με τον νόμο περί καταχραστών του Δημοσίου. Κατηγορία 6. Δωροδοκίε σε βαθμό κακουργήματο προ δημόσιου λειτουργού, όπω παραδείγματο χάρη στελέχη του ΟΤΕ. Ο κατηγορούμενο δεν είχε νομικέ συνέπειε για οτιδήποτε από αυτά. Αντιθέτως, παρά τον τόρο που δημιουργήθηκε, ο ανακριτής πολύ γρήγορα έβαλε την υπόθεση στο αρχείο, διότι δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία για καμία από τις κατηγορίες. Το 2003 το πολιτικό εφετείο πειραιά δικαίωσε τον Σοκράτη Κόκαλη και καταδίκασε την εφημερίδα Η Καθημερινή και τους εκδότες της Γιάννη και Θέμη Αλαφούζο, καθώς και τη δημοσιογράφο Αριστέα Μπουγάτσου. Η εφημερίδα υποχρεώθηκε να καταβάλει στον Κόκαλη χρηματική αποζημίωση 315.000 ευρώ και να δημοσιεύσει την απόφαση του εφετείου. Τα 154 δημοσιεύματά τη σχετικά με τον Κόκαλη και την Ιντρακόμ από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2001 κρίθηκαν ω ψευδή και συγκοφαντικά. Το 2011 ασκήθηκε προ τον Κόκαλη ποινική δίωξη για το αδίκημα της απιστίας από κοινού και καταξακολούθηση και της ηθικής αυτουργίας σε βαθμό κακουργήματος σχετικά με τις συμβάσεις μεταξύ ο Παπ και Ιντραλότ την περίοδο 2005-2007. Το 2013, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική Αγγελέα. Στι 14 Ιουλίου του 2018, η μοίρα χτύπησε για άλλη μια φορά την οικογένεια Κόκαλη. Ο Σοκράτη Κόκαλης Τζούνιορ άφησε την τελευταία του πνοή στα 34 χρόνια του. Βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στο Κλίβελαντ, όπου βρισκόταν για συναντήσει που αφορούσαν την νυτραλό του. Σύμφωνα με πληροφορίε, είχε κανονίσει επαγγελματικό γεύμα το μεσημέρι του Σαββάτου, στο οποίο όμω δεν προσήλθε. Τότε τον αναζήτησαν και διαπιστώθηκε ο θάνατό του. Η τραγική είδηση έκανε το γύρο του κόσμου και βδίθεσε σε πένθο του συγγενεί και του γνωστού του. Όσο για το τι είχε προηγηθεί, οι κάμερε ασφαλεία έξω από το καζίνο Jack Cleveland εντόπισαν μια αγοραπολισία ακριβώ την προηγούμενη μέρα. Συμμετέχοντε ήταν ο Έλληνα επιχειρηματία και ο 36χρονο Terry Lee Christian, ο οποίο επέβαινε σε ένα μινιβάν. Τα τεστ DNA αποκάλυψαν ότι υπήρχε γενετικό υλικό του dealer κοκαίνη πάνω σε υπολείμματα πακέτου στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε ο Σοκράτη Κοκαλή Τζούνιορ. Αυτό που οδήγησε τι αρχέ στην έβρεση του ενόχου ήταν οι δεκάδε τηλεφωνικέ κλήσει μεταξύ των δύο πριν από την ημέρα του θανάτου του 34χρονου. Ο έμπορο του έδωσε την προηγούμενη μέρα ένα μείγμα κοκαίνη με φεντανίλη, η οποία μπορεί να σκοτώσει ακόμη και σε πολύ μικρέ δόσει. Ενάμιση χρόνο αργότερα, τον Ιανουάριο του 2020, ο Ντίλερ καταδικάστηκε σε 15 χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή στι ΗΠΑ. Σήμερα, στα 84 του χρόνια, ο μεγιστάνας και επενδυτή Σοκράτη Κόκαλη είναι στη λίστα με του 500 πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη. Η περιουσία του εκτιμάται στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Εσάς, ποια είναι η άποψή σα. Πιστεύετε πω η δικαιοσύνη λειτουργήσε αδιάβλητα στην περίπτωση του Σοκράτη Κόκαλη. Ή αντίθετα, πω είναι ένοχο ενδεχομένω ακόμα και για επιπλέον εγκλήματα για τα οποία ουδέποτε κατηγορήθηκε. Τέλο, πόσε ακόμα επιχειρηματίε πρέπει να αναφέρει ο Κυρίτσι πριν να έχει κερδίσει δικαιωματικά πλέον τα τσιμεντένια του παπούτσια. Πείτε μα σχόλια. Όπω και να έχει, αυτό το φθινόπωρο, μην αφήσει τον πληθωρισμό να φάει τι καταθέσει σου. Ρίξε μία ματιά στο λογαριασμό D Μπορείς να τη Μπορείς 24. Μπορεί να κάνει τη δωρεάν εγγραφή σου μέσα σε λίγα μόνο λεπτά με την ταυτότητά σου και ένα λογαριασμό στο όνομά σου. Και ακόμα καλύτερα θα έχει ένα μοναδικό έξτρα bonus αν κάτσει την εγγραφή σου από το link μα στην περιγραφή. Πέντε αδέρφια από τι μήκρε των αγράφων έρχονται απέναντι στην πρωτεύουσα. Αποπλασίε απουνιών και καλλιτικών καταλήγουν να κάνουν το επώνυμό του συνώνυμο με τα προϊόντα ομορφιά στην Ελλάδα. Δείτε αριστερά την ιστορία του Honda Center. Είμαι ο Σύριο τη Χρονιά και θα τα πούμε μέσα.